πλέον ότι το κάνω, κινούμε σαν να είμαι ο ίδιος ο Χριστός. Εκεί λοιπόν πρέπει και εμείς να οδεύσουμε. Αλλά όλα αυτά για να φτάσουμε εκεί, ξεκινάει από το πόσο αγαπάμε τον Χριστό. Και αυτό το αποδεικνύουμε κατά πόσο εφαρμόζουμε τις εντολές του. Συνοψίζοντας και κλείνοντας τη σημερινή μας σύναξη, έχουμε λοιπόν να πούμε το εξής, ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη θέωση, πριν τη θέωση, πριν την ενωσή μας δηλαδή με τον Θεό, πρέπει να υπάρχουν αρετές. Σωματικές και ψυχικές. Που είναι το όχημα που μας μεταφέρουν στη θέωση. Για να φτάσουμε στις αρετές, πρέπει να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Να εξαφανίσουμε τους δαίμονες που πολιορκούν την ψυχή μας. Που χτυπούν με βέλη πονηρά την ψυχή μας. Οποιοδήποτε πάθος, μικρό ή μεγάλο, αναφέρουν οι πατέρες. Θα πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες των δαιμόνων που μας έρνουν. Εάν δεν απελευθερωθούμε, δεν μπορούμε να επάμε στον Χριστό. Είμαστε δούλοι του διαβόλου τότε. Και αλυσοδεμένοι δούλοι του διαβόλου. Άρα σπάω τα πάθη. Πώς θα τα σπάσω τα πάθη? Ένας τρόπος λέει υπάρχει. Εφαρμόζοντας τις εντολές του Θεού. Τι λέει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός από μένα, ποιο είναι το θέλημά Του, αυτό που έπρεπε να σκεφτεί και ο Αδάμ με το αυτεξούσιό του. Και επανέρχομαι στο αυτεξούσιο. Εγώ είμαι τελικά ο αποφασίσου. Σαν τον Αδάμ και την Εύα. Εγώ τελικά θα αποφασίσω εάν θα φτάσω στην ένωσή μου με τον Θεό. Περνώντας από αυτή τη διαδρομή, πρέπει να χαράξω αυτή την πορεία, αυτή είναι η πορεία μου προς τη θέωση, εάν τη θέλω. Εγώ είμαι ο αποφασίζω. Εάν δεν τη θέλω, δεν την εφαρμόσω. Όσοι τη θέλει, ο πίσω μου ήρθει, είπε ο Κύριος. Και σαν μοναχός αφήνω με και είμαι χαλαρός. Και αποδεικνύει ότι δεν εφαρμόζω τις εντολές του Θεού. Κάνω ό,τι μπορώ. Όσο μπορώ, αν μπορώ, οπότε δείχνω ότι η αγάπη μου είναι πολύ χαμηλή. Πάλι εγώ είμαι ο αποφασίζων όμως. Πάλι εγώ είμαι ο αποφασίζων, εάν η αγάπη μου θα είναι σαν και αυτό που ρίχνουμε στο το ζέο μέσα. Ζέστης πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου. Δεν μιλάει για το νερό. Ενώ ρίχνουμε το ζέο και πρέπει να λέει για το νερό μες στη Θεία Κοινωνία, την ώρα που το ρίχνουμε λέει ζέστης πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου, ότι η πίστη μου πρέπει να είναι φλέγουσα. Η αγάπη μου για τον Θεό πρέπει να φλέγεται όπως φλέγεται εκείνη τη στιγμή και βράζει το ζέο. Πρέπει να είναι κοχλάζουσα η αγάπη μου για τον Θεό. Να κοχλάζει. Πάλι δικιά μου είναι στο αυτοεξουσιό μου. Αν θα έχω αυτή την αγάπη ή δεν θα την έχω. Εγώ θα το επιλέξω. Μα για να φτάσω εκεί θέλει αγώνα. Θέλει δρόμο. Θέλει πίεση για να φτάσει στο δεντράκι να μεγαλώσει και να αποδώσει καρπούς. Δεν θα τους αποδώσει την πρώτη μέρα. Θέλει πολύ πότισμα. Και αν η βρύση είναι μακριά, πρέπει να κουβαλάω πολλούς τενεκέντες συνέχεια πέρα δόθε. Θα υδρώσω, θα κουραστώ. Θα ραντήσω. Θα υποστηλώσω το δέντρο μου. Και θα έρθει η ώρα που θα κλαιγευτώ μετά τους γλυκούς του καρπούς του δέντρου. Θα έρθει η ώρα της χάριτος του Θεού και σε όλον αυτόν τον αγώνα όταν το βλέπει λέει ο Θεός έρχεται αρρωγός. Έρχεται και βοηθάει ο Θεός όταν βλέπετε γοντζόμαστε. Μέρα με την ημέρα, σκαλί με σκαλί, σκαλί με σκαλί και ανεβαίνουμε. Και έρχεται χορηγός ο Θεός και βοηθάει, Θεός μου βοηθός και αντιλήπτον μου. Όπως λέει και βακτηρία μου εσύ είσαι Κύριε, τον μπαστούνι μου δηλαδή εσύ είσαι Κύριε που με οδηγείς για να μην πέσω. Έτσι λοιπόν ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς την πνευματική μας πορεία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη θέση. Αυτός είναι ο δρόμος της θεώσεως που πρέπει να ακολουθήσει όχι μόνο ο μοναχός, ο οποίος με το αυτεξούσιό του, βάσει το αυτεξουσίου του, θέλησε και αποφάσισε ότι θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Ήταν δική του η επιλογή. Και ας μην ομοιάσουμε του Οδά
όπου ο Αδάμ έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του. Έκανε κακή χρήση στο αυτεξουσιό του. Και εκείνος στη θέωση πήγε να φτάσει, ξέρετε. Και ο Αδάμ και η Εύα στη θέωση πήγε να φτάσει. Αλλά από λάθος δρόμο. Θυμηθείτε τι του είπε ο διάβολος. Δεν σας είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτό το δέντρο, γιατί αν φάτε θα γίνετε τι? Θεοί. Άρα θα φτάσετε στη θέωση. Και είπε και ο Αδάμ και η Εύα, αυτό θα πάμε στη θέωση. Γιατί να μην φάμε? Αλλά ποιον άκουγα? Τον απατεώνα. Ήταν δυνατόν ο απατεών, ο όφης, ο διάβολος, ο αρχαίκακος να τους έλεγε την αλήθεια? Αντί να ακούσουν το Θεό που είναι η αλήθεια και που τους είπε ότι ο δρόμος για τη θέωση είναι αυτός, τι δηλαδή είναι? Υπακοή. Υπακοή σε εντολές μου. Το να υπακούσεις αυτό που λέω και να γίνει το θέλημα του Θεού Πατρός. Αντί να κάνει αυτό για να φτάσει στη θέωση, άκουσε το διάβολο. Και φυσικά διάλεξε, επέλεξε λάθος δρόμο για τη θέωση. Και τελικά όχι μόνο στη θέωση δεν έφερε, πάνω στον Αδάμ και την Εύα η επιλογή του, αλλά του έφερε την τελεία καταστροφή, τον πνευματικό και τον σωματικό θάνατο. Επομένως από εμάς εξαρτάται αν θα υποστούμε κι εμείς πλέον ή σωματικό, ήδη θα τον υποστούμε τον σωματικό θάνατο. Έτσι, δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης ο οποίος δεν θα αποθάνει. Ακόμα και στην Δευτέρα Παρουσία θα μεταλλαχθεί αυτομάτως γρήγορα. Και αν προλάβουμε τη Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, επομένως ο δρόμος για τις θεώσεις είναι ο δρόμος της υποκοής, ο δρόμος αυτός ο οποίος μας δείχνουν οι Άγιοι Πατέρες. Ας τον ακολουθήσουμε πάλι βάσει της δικής μας επιλογής. Και εμείς σαν μοναχοί, αλλά και οι χριστιανοί, οι λαϊκοί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και για τους λαϊκούς, να ξέρετε. Είναι ο ίδιος ο δρόμος. Είναι ο ίδιος ο δρόμος. Που εμείς έχουμε επιλέξει σαν μοναχοί μόνο τον δρόμο να ακολουθούμε αυτόν, χωρίς άλλες επιφορτήσεις, ενώ ο παντρεμένος, ο λαϊκός, έχει επιφορτιστεί και άλλα φορτία. Τα του γάμου. Εμάς ο ζυγός είναι πιο έλαφρης, γιατί είναι μόνον αυτός. Ενώ οι άλλοι πρέπει να σκέφτονται και τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι αναγκασμένοι να σκέφτονται το πώς θα ζήσουν, τι θα φάνε, τι θα πιούνε, το ενοικιό τους, το τηλεφωνό τους, πώς θα το πληρώσουν, τη βενζίνα τους, το. Οι βιωτικές μέρημνες. Είναι συνεπιφορτισμένοι οι παντρεμένοι. Εμείς έχουμε την ευλογία του Θεού, που ήταν δική μας πάλι επιλογή, να έχουμε μόνο αυτό να προσέξουμε. Ουέ και λίμωνο, εάν από μόνοι μας, με το αυτεξούσιό μας, από τον Αδάμ με την Εύα, επιλέξουμε την καταστροφή μας. Δηλαδή τη μη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Που σημαίνει, δεν αγαπάω το Θεό. Όταν δεν εφαρμόζω τις εντολές του. Ας γίνουμε λοιπόν και να μας αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικοί μαθητές του Ιησού και ότι ήδη βιώνουμε και ζούμε στην Βασιλεία του, εφαρμόζοντας τώρα τις εντολές, αποκτώντας τις αρετές, ώστε ήδη από εδώ να φτάσουμε στη θέωση για να τη συνεχίσουμε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.